Μια χαρά ομάδα, ώρα για Clash of Clans. Loading, loading και method. Λοιπόν, πέρασε σχεδόν ένας μήνας από την Clan. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους εσάς που στείλατε μηνύματα, που κάνατε request να μπείτε. Σε μερικούς τους κάναμε reject, άλλους τους κρατήσαμε, άλλους τους δοκιμάσαμε και άλλους τους διώξαμε γιατί δεν μας κάνανε. Τέλος πάντων, η ομάδα βασίζεται σε κανόνες, οι κανόνες είναι για όλους, ακόμα και για μένα. Και φτάσαμε τα 46 άτομα σταθερά. Μας λείπουν 4 άτομα, τα οποία θα είναι Town Hall 8 και πάνω για όσους ενδιαφέρεστε. Στην αρχή δυσκολευτήκαμε λίγο, πριν 18 μέρες που ξεκινήσαμε τα Wars. Φτάσαμε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο πλέον. Παρατρίχα θα τα κάναμε όλα τριάστερα, με δουλεμένες βάσεις για άμυνες από εμάς, για δουλεμένα attack. Επίσης, πάρα πολύ καλά για το επίπεδό μας. Μου φαίνεται λίγο περίεργο που ξαφνικά από ένα Max Town Hall 10 από Hitman, από In The Dark Attacks, 300 από όλες τις top clans να κάνω σε μικρό level attacks, είναι λίγο θεματάκι. Τέλος πάντων όμως, θα το ξεπεράσουμε. Ωραία στατιστικά, όπως είδατε. Βασικά, θα σας το πω μετά. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα κάποιο replay. Αυτό ήταν ένα από τα καλύτερα κιόλας που θεωρώ, στρατηγικά τουλάχιστον. Μην κοιτάτε τα level τόσο πολύ, κοιτάξτε τη στρατηγική, ο τρόπος που μπαίνουν. Δηλαδή, σε τέτοιου είδους τετράγωνες βάσεις μπαίνουμε από τρεις πλευρές. Προσέχουμε πάρα πολύ, πολλοί έχετε ξεχάσει, κουβαλάτε το poison μαζί σας και επειδή δεν έχετε συνηθίσει τόσο καιρό να το ρίχνετε την κατάλληλη στιγμή για το clan castle, ουσιαστικά είναι σαν να μην το έχετε στη μάχη. Δηλαδή, προσέξτε το. Το poison παίζει πλέον πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο μέσα σε μια μάχη. Το clan castle σχεδόν είναι ανύπαρκτο εάν το poison πέσει σωστά. Το θέμα δεν είναι να φάμε το clan castle γρήγορα, αλλά μερικές φορές να το χρησιμοποιήσουμε, να ανακατευθύνει και τα troops μας προς το κέντρο ή να το φάμε γρήγορα έτσι ώστε να μπούμε στη βάση χωρίς να προσανατολίσει τα troops μας. Στην προκειμένη περίπτωση το clan castle θελήσαμε, γι' αυτό και μπήκαμε από αυτή την πλευρά, να βγει από την πάνω έτσι ώστε όλα τα troops να πάρουν τη σωστή ροή προς το κέντρο χωρίς να έχουν μπροστά στο inferno να παλεύουν τα troops του clan castle. Θα έλεγα ότι ακόμα και μετά το καινούριο update και ανάλογα με όλες αυτές τις αλλαγές που κάνανε, το go wipe είναι ίσως από τα πιο δυνατά combo σε αυτό το επίπεδο. Δεν παίζει ρόλο εάν βλέπετε ένα combo σε μεγάλα, σε max level, ότι δεν μπορεί να γίνει και σε μικρότερα level. Ίσα ίσα, ακόμα και στα μικρότερα level μπορεί να είναι πιο δύσκολο, αλλά πολλές φορές να είναι διαφορετικό από την άποψη ότι αντί να χρησιμοποιήσετε τον Golem μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους Giants, ή αντί να χρησιμοποιήσετε τόσες πολλές Witches να χρησιμοποιήσετε λίγο περισσότερους Wizards. Επειδή και τα troops που κουβαλάμε δεν είναι αριθμητικά το ίδιο με κάποιον που είναι Max, θα πρέπει να κάνετε ένα mix στα χαμηλότερα level από το Go Wipe ή από το Go Wee Wee ή ακόμα και από τα Air Attacks. Δηλαδή θα κάνετε Full Dragon Attack, κάτι το οποίο δεν θα το κάνουμε σε ψηλότερα. Τέλος πάντων, ακόμα και σε αυτή τη βάση όπως βλέπετε, μπήκαμε πάλι από τρία σημεία, αλλά αυτή τη φορά χρησιμοποιήσαμε το Clan Castle να μπούμε στο κέντρο και έτσι να μην χρειαστεί τα troops μας να πάνε είτε αριστερά είτε δεξιά, δηλαδή πάνω ή κάτω ανάλογα πως θέλει κάποιος να προσανατολιστεί στη βάση. Ωραίο και αυτό, τρία αστέρια από την Ντομαφάρη, τη γυναίκα της Clans, της Clan, sorry. Επόμενο. Παρατρίχα, άμα κάναμε και το τρία αστέρια, θα ήταν full. Λοιπόν, μία άλλη βάση με ένα κόμπο το οποίο
έχει ένα μίξ των spell. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι πολλές φορές καλό θα ήταν να χρησιμοποιούμε εκτός του κλασικού combo διάφορες παραλλαγές ανάλογα με τη βάση και το πώς φανταζόμαστε ότι θα θελήσουμε να πάρουν μία τροπή, μία ροή τα troops πάνω στη βάση. Wall Breakers, Golem μπροστά. Αυτό είναι που έλεγα πριν, ότι έχετε το poison, έχει βγει το καινούριο το update. Καλό είναι να το χρησιμοποιείτε. Δηλαδή, είναι δύο οι περιπτώσεις στα χαμηλά level που μπορείς να χρησιμοποιήσεις το poison. Ένα είναι για το Clan Castle, το οποίο αν θέλεις το χρησιμοποιείς για να φας το Clan Castle μπαίνοντας στη βάση ή αφού αποπροσανατολίσεις τα troops για να μπουν στη βάση, ανάλογα με το πώς θέλετε. Η δεύτερη εναλλακτική είναι από τη στιγμή που θα παίξετε με Hogs. Ο μεγαλύτερος αντίπαλος των Hogs είναι ένα τα Inferno, μετά είναι οι Wizard Towers και τρίτο, αν και θα έλεγα πιο σημαντικό και εκεί είναι που παίζει ρόλο το Poison, είναι τα Skeleton Traps. Εάν τα Skeleton Traps βγουν και έχουν κάνει target τα Hogs, δεν τα σώζει τίποτα, ούτε το Heal, ούτε τίποτα. Επομένως, δέστε και χρησιμοποιήστε τότε το poison για να βοηθήσετε τα hooks να ζήσουν λίγο παραπάνω, μπας και φάνηκαν defense περισσότερο. Όπως βλέπετε, πολλά hooks χαθήκανε από τα skeleton traps. Δεν πειράζει, το poison εδώ πέρα ο Risk θα το πάρει στο σπίτι μαζί του. Και άλλο ένα τριάστερο. Method Babies. Όπως είπα, φτάσαμε επισήμως στα 46 άτομα, ψάχνουμε 4 άτομα της τάξεως από Town Hall 7, άντε και Town Hall 8. Must είναι τα War, must είναι ότι θα πρέπει να γίνονται και τα δύο attacks. Όποιον δεν τον ενδιαφέρουν να κάνει το War, κάνει κόκκινο το σηματάκι του, έτσι ώστε να μην έχουμε τα θεματάκια. Οχ, χωριουδάκι, μικρό. Ενώ από το μεγάλο φαρμάρουμε τα μπλε τείχη, εδώ πέρα τώρα. Αυτά, σας περιμένουμε. Γεια χαρά.